Αξιότιμοι κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση να συμπεριληφθώ στους ομιλητές του Συνεργατικού Εργαστηρίου ProSocial που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, Λουτράκι Plus. Η χαρά αυτή έγκυται ιδιαίτερα στη θεματολογία του εργαστηρίου που αφορά στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, καθώς ως πρόεδρος του τουριστικού οργανισμού Λουτρακίου, ενός καθαρά συνεργατικού και συμμετοχικού πονήματος, έχω βιώσει προσωπικά όλα τα στάδια της μετάβασης της επιχειρηματικής δραστηριότητας από το συμβατικό κλειστό μοντέλο διοίκησης στο κοινωνικό ανοιχτό μοντέλο, το πρότυπο αυτό μοντέλο που εφαρμόζουμε και στο δικό μας οργανισμό. Οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμού είναι κατεξοχήν κοινωνικά επιχειρήματα, καθώς η επιτυχημένη και αποτελεσματική λειτουργία τους στηρίζεται αφενός μεν στον ευρύ αριθμό των συμμετεχόντων, Δήμος, ξενοδόχιο, επισκεπτές, τουριστικά γραφεία, επιμελητήριο, αυτοκινητιστές, μονάδες ιατρικού τουρισμού και ούτω καθεξής και όλοι οι άλλοι φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό, άμεσα ή έμεσα. Αφετέρου δε στη σωστή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των φορέων, ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι. Ένας οργανισμός διαχείρισης και προώθησης προορισμού, DMO ή Destination Management Organization, αποτελεί τη συλλογική δομή διαχείρισης, προώθησης και αντικειμενικής πληροφόρησης για το σύνολο του τουριστικού προϊόντος, ενός τουριστικού προορισμού. Με άλλα λόγια, ο DMO συνεργάζεται με τη δημόσια διοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα για τη διασφάλιση ενός επιτυχημένου και βιώσιμου τουριστικού τομέα. Η πρωτοβουλία για την ίδρυση οργανισμού διαχείρισης και προώθησης προορισμού αντανακλά την προσήλωση του εκάστοτε Δήμου προς το συντονισμένο σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της ανάπτυξης του τουριστικού τομέα για τον εν λόγω προορισμό μέσω της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων ταξιδιωτών μέσω της παροχής εξειδικευμένων πληροφοριών για διαφορετικούς τύπους επισκεπτών και εμπειριών, αξιοποιεί τις εφαρμογές του διαδικτύου, όπως για παράδειγμα επίσημες ιστοσελίδες προορισμών, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κινητές συσκευές κλπ., εντείνοντας τη σχέση του επισκέπτη με τον προορισμό σε όλα τα στάδια της τουριστικής εμπειρίας, ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στην τουριστική ανάπτυξη και συμβάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής συνείδησης, ενισχύει τη συνεργασία των τοπικών επιχειρήσεων με τα διεθνή δίκτυα διακίνησης επισκεπτών τόσο από τις ανεπτυγμένες όσο και από τις αναπυσσόμενες αγορές και τέλος αναβαθμίζει τη θεματολογία της τουριστικής πολιτικής σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, τονίζοντας τα ευρύτερα ωφέλη που συνεπάγεται η τουριστική ανάπτυξη για την τοπική οικονομία και κοινωνία. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμού, όπως είναι ο τουριστικός οργανισμός Λουτρακίου, τον οποίο έχουν αναγνωρίσει σαν πρότυπο τουλάχιστον για την περιφέρεια της Πελοποννήσου, αποτελούν εφαρμογή καλών πρακτικών αναφορικά με την κοινωνική διάσταση της επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα και ως εκ τούτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως case study για μελλοντικά ανάλογα εγχειρήματα. Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ το Δήμαρχο Λουτρακίου προσωπικά και το Δήμο για την πρωτοβουλία αυτή. Να συγχαρώ το επιμελητήριο το οποίο έχει στηρίξει τη σύσταση, ίδρυση και λειτουργία του οργανισμού μας από τα πρώτα του βήματα και βέβαια να ευχαριστήσω και τον κύριο Ιωάννη Νασιούλα ο οποίος έχει μεταφέρει την τεχνογνωσία που είναι πολύτιμη για την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος για τις τουριστικές επιχειρήσεις και γενικότερα για τους φορείς. Σας ευχαριστώ πολύ.